κύριε Ζεβέρη, μετά πολλά χρόνια ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και η Κύπρια ποδοσφαιριστρία αποκτά και πάλι φωνή. Τι θέλετε να πετύχετε με αυτή με τη δημιουργία, με την επαναδημιουργία του συνδέσμου του ποδοσφαιριστού? Εντάξει, καταρχάς ο σύνδεσμος επαναλειτουργήσε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά επαναλειτουργήσε από το μηδέν. Δεν υπήρχε, είχα αναλάβει ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και από πλευράς γραφειοκρατίας και από πλευράς γενικής οργάνωσης ήταν πραγματικό απόλυτο μηδέν. Πρέπει να παραγγελθούν από την αρχή όλα τα φακέλη, υλικών, κάρτες, σφραγίδες ακόμα και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν για τους εφόρους σωματείων, τα έγγραφα, τις τράπεζες. Όλα αυτά ήταν μεγάλη διαδικασία για να παραλειτουργήσει ο συντηρητικός. Παρόλο που υπήρχε, αλλά επειδή δεν έπαιρνε ενημέρωση ο εφόρος σωματείων για το συντηρητικό, έπρεπε να ξεκινήσει από τον ίδιο ουσιαστικά. Έτσι έπρεπε να τρέξουμε αυτή τη διαδικασία που ήταν δύσκολη. Όσον αφορά το σύνδεσμο, στόχος είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Και γενικά, ό,τι μπορεί να απασχολεί τον Κυπρίο ποδοσφαιριστή, ο σύνδεσμος είναι εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που συζητήσαμε πάνω στη συνάντησή μας και για το μεταγραφικό, και για τις μπάλες, και για την ασφάλιση των παιχτών, για τα συμβόλαια των παιχτών και για πολλά άλλα θέματα. Τα οποία πρέπει και να... για τα συμβόλαια των παιχτών και το. Για τα συμβόλαια των παιχτών. Τι να αλλάξει το καθεστώς, υπήρχε στα 28, δεν μπορούσα να κάνω τα πράγματα με τους. Αυτά τα πράγματα πώς είναι δύσκολο φαντάζομαι να αλλάξουν. Τι ενέργειες προηγούμενες είπε ότι θα κάνει για να αλλάξουν και να μπουν. Σύνδεσμος δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Σύνδεσμος θέλει να διορθώσει τα προβλήματα. Πρέπει να γίνει σαν την Ομοσπονδία σίγουρα, να βάλουμε κάτω τα διάφορα τα οποία μας απασχολούν, να δούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για να μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα κάποια κακώς έχουν τα πράγματα για να προχωρήσουμε και να εξυγχρονιστεί και το άθλημα και να εξυγχρονιστεί και ο Κύπρος ποδοσφαιριστής και γενικά τα σωματεία ως προσπάθεια.